Ώρες-ώρες θυμάμαι τον εαυτό μου, πιτσιρίκο τότε, να παρακολουθεί σε βιντεοκασέτα τον Ζαν Μισέρ Ζαρ να παίζει μουσική με ακτίνες λέιζερ. Είναι άλλωστε στην ανθρώπινη φύση να μας εντυπωσιάζει το φως στις διάφορες του μορφές, πόσο μάλλον όταν αυτό χρησιμοποιείται για πράγματα που δεν μπορεί ο νους μας να συλλάβει. Εν έτη 2018, το Laser Harp του Ζαρ δεν είναι πλέον όσο εντυπωσιακό ήταν για εμένα το 1990, για τα παιδιά του σήμερα. Ωστόσο, η ρόδα γυρίζει, ο κόσμος προχωράει και όπως κάποτε ακόμη και η τηλεόραση ήταν ένα είδος πολυτελείας, έτσι κάποια στιγμή όλα αυτά τα κάποτε άπιαστα κατέληξαν να βρίσκονται μέσα στο ίδιο μας το σπίτι. Όταν λοιπόν κάποιος φέρνει αυτή την τεχνολογία στα χέρια σου, η ιστορία επαναλαμβάνεται. Το σημερινό βίντεο δεν είναι ένα ακόμη review. Το σημερινό βίντεο είναι η γνώμη μου. Κυρίες και κύριοι, καλωσορίστε το Huntsman Elite. Το Razer Huntsman έρχεται σε δύο εκδόσεις, την απλή και την Elite, που έχω σήμερα στα χέρια μου. Πρόκειται για δύο πληκτρολόγια σε ρόλο ναυαρχίδας, ωστόσο δεν ήρθαν να αντικαταστήσουν το Black Widow. Αυτό που κάνουν είναι να φέρουν κάτι καινούργιο στο χώρο των περιφερειακών και συγκεκριμένα τους διακόπτες τους. Οι Opto-Mechanical διακόπτες, όπως αποκαλούνται, έρχονται να φέρουν την τεχνολογία που κάποτε χρησιμοποιήθηκε για μουσική στο γραφείο σας. Απαλλαγμένο από τους παραδοσιακούς διακόπτες που απαιτούν την επαφή μεταλλικών στοιχείων για την ενεργοποίησή τους, οι Opto-Mechanical διακόπτες βασίζονται στην αρχή μετάδοσης του φωτός. Στο κάτω μέρος υπάρχει μηχανισμός που εκπέμπει ακτινοβολία στο υπέρυθρο φάσμα. Όταν το εκάστοτε πλήκτρο είναι σε αδράνεια, η διάταξη του διακόπτη εμποδίζει τη μετάδοση αυτής της ακτίνας. Αντίθετα, όταν ένα πλήκτρο πατηθεί, επιτρέπει την μετάδοση της ακτίνας με αποτέλεσμα η δέσμη φωτός να περνάει στον αισθητήρα του πλήκτρου και να έχουμε τελικά το αποτέλεσμα στην οθόνη μας. Τα λιγότερα κινούμενα μέρη εντός του διακόπτη επιτρέπουν στην Razer να ισχυρίζεται την αντοχή 100 εκατομμυρίων κλικς έναντι των 50 που βρίσκουμε στους κλασικούς διακόπτες. Η απαιτούμενη δύναμη ενεργοποίησης των διακοπτών ανέρχεται στα 45 γραμμάρια και το σημείο ενεργοποίησης βρίσκεται στα 1,5 mm διαδρομής. Επιγραμματικά θα αναφερθώ στο υπόλοιπο πληκτρολόγιο για να καταλήξω σύντομα εκεί που θέλω. Το Huntsman διαθέτει ενσωματωμένη μνήμη για την αποθήκευση των μάκρων σας ώστε να μην σε δεσμεύει με το cloud εκτός από το πρώτο σετάρισμα που απαιτεί σύνδεση στο ίντερνετ. Στον τομέα της παραμετροποίησης διαθέτει ό,τι μας έχει συνηθίσει η εταιρεία και στα υπόλοιπα πληκτρολόγια της. Custom macros, custom φωτισμός και εφέ για κάθε γούστο, ενώ δεν θα μπορούσε να λείπει το anti-ghosting μέχρι και σε 10 πλήκτρα. Άλλωστε τόσα είναι και τα δάχτυλά σου. Τα πλαστικά του είναι ποιοτικά και ακόμη καλύτερο είναι το επάνω μέρος κατασκευασμένο από αλουμίνιο, δίνοντας ένα εξαιρετικά σώμα συνολικά. Σε σημεία όπως το καλώδιο και τα rubber pads δεν θα μείνω καθόλου, μιας και δεν υπάρχει λόγος να εκθιάσω περισσότερο το πληκτρολόγιο κατασκευαστικά. Άλλωστε, γι' αυτό το λόγο θα το πληρώσεις. Οι διαφορές της απλής με την Elite έκδοση ξεκινούν από τα media keys που βρίσκουμε στο Elite. Επίσης φωτιζόμενα, επίσης παραμετροποιήσιμα, με το τελευταίο δεξιά να το βρίσκω πολύ χρήσιμο για διάφορες λειτουργίες που απαιτούν scrolling. Επιπλέον υπάρχει RGB φωτισμός περιμετρικά που διαχέεται ομοιόμορφα και είναι ακόμη ένα όπλο στον αγώνα παραμετροποίησης του προσωπικού σου setup. Στο κάτω μέρος τώρα μεταλλικά pins αναλαμβάνουν να τροφοδοτήσουν το φωτισμό του δερμάτινου Ristrest που περιλαμβάνεται στη συσκευασία. Και για να είμαι ειλικρινής, βρήκα εξαιρετικό το γεγονός ότι υπάρχει φωτισμός και εκεί, οπότε η χρήση του Ristrest δεν σου στερεί τη δυνατότητα χρήσης του περιμετρικού φωτισμού. Η δύναμη που παρέχουν οι μαγνήτες του είναι αρκετή ώστε να διατηρήσουν τα δύο μέρη σε συνοχή στην πλειοψηφία των κινήσεων που δοκίμασα να κάνω. Το δέρμα δε το οποίο χρησιμοποιήθηκε εδώ είναι εξαιρετικής ποιότητας και σχεδόν ό,τι καλύτερο έχω αγγίξει σε gaming περιφερειακό. Το πληκτρολόγιο συνεργάζεται με το Razer Synapse για τις περισσότερες λειτουργίες παραμετροποίησης, για το οποίο θα σας έχω link κάτω στην περιγραφή. Δύο σημεία που ξεχώριζα είναι η δυνατότητά του να συνεργαστεί με το Philips Hue, καθώς και το νέο Chroma Studio που μπορεί να βγάλει από μέσα σου τον καλλιτέχνη που πάντα έκρυβες. Χρησιμοποίησα το Huntsman περίπου 10 μέρες και η αλήθεια είναι ότι η εμπειρία που σου δίνει συνολικά είναι αναμφισβήτητα περισσότερο από ευχάριστη. Αλλά αυτή η αίσθηση δεν προέρχεται αποκλειστικά από τους διακόπτες του, όπως περίμενα. Οι νέοι διακόπτες είναι κλίκοι και έχουν άψογο feedback, ενώ τον ήχο τους θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω πιο μαλακό από τους Razer Green ή τους Cherry MX Blue. Ωστόσο, στο gaming δεν μπόρεσα να αντιληφθώ κάποια διαφορά στην απόκριση και φυσικά δεν θα μιλήσω για πράγματα που νομίζω ότι ένιωσα, αλλά δεν είμαι σίγουρος για αυτά. Εκεί που ένιωσα διαφορά είναι στην πληκτρολόγηση κειμένου, όπου καταλαβαίνεις ότι κάτι διαφορετικό συμβαίνει κάτω από την επιφάνεια. Ο μόνος τρόπος για να εκφράσω αυτή τη διαφορετικότητα είναι αναφέροντας ότι η κίνηση των δακτύλων μου ένιωσα να είναι πιο ελεύθερη, μιας και το πληκτρολόγιο μου έβγαζε μια περίεργη εμπιστοσύνη στα κλικς μου. Κατά κάποιο τρόπο ένιωθα πιο σίγουρο στα πατήματά μου και όλες οι κινήσεις είχαν μια περίεργη καθαρότητα. Ενδεχομένως και στο gaming να υπήρχε διαφορά, δεν μπορώ να αποκλείσω ότι εκείνο το ένα skill που χάνεις το αγαπημένο σου παιχνίδι μία φορά στις 100 και φωνάζεις «Μα γιατί αφού το πάτησα», εδώ ίσως να μην συμβεί γιατί δεν θα χάσεις αυτό το skill. Αλλά αυτό μάλλον δεν θα το μάθεις ποτέ.
Μιλάμε για εξαιρετικά λεπτές διαφορές που δεν μπορώ να είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν, αλλά νιώθω ότι ίσως να είναι εκεί. Το πληκτρολόγιο όμως έχει ταυτόχρονα σοβαρές ελλείψεις και μελανά σημεία. Ενώ τα μίντια εκεί φωτίζονται περιμετρικά, δεν έχουν φωτισμό των ενδείξεων στο επάνω μέρος όταν όλα τα υπόλοιπα πλήκτρα έχουν, και δεν κατανοώ το σκεπτικό πίσω από αυτήν την επιλογή της εταιρείας. Επιπλέον, τα κλικ των μίντια εκεί διαφέρουν και ποιοτικά σε σχέση με το υπόλοιπο πληκτρολόγιο. Δεν θα έλεγα την αίσθησή τους φθηνή, σε εισαγωγικά, γιατί δεν είναι, αλλά νιώθω ότι σαν να είναι από άλλο πληκτρολόγιο και θα αρκεστώ σε αυτό. Ακόμη ένα χαρακτηριστικό που μου έλειψε είναι τα USB pass-through που λάμπουν δια της απουσίας τους. Η απόλυξη του καλωδίου σε διπλό USB με έκανε να ψάχνω τα pass-through μέχρι να καταλάβω ότι το δεύτερο USB είναι για την τροφοδοσία του wrist-rest. Ίσως η απουσία τους να είναι αναγκαίο κακό μιας και δεν υπήρχε περιμετρικά χώρος για να τοποθετηθούν, αλλά θα ήθελα να τα δω να υπάρχουν με κάποιο τρόπο. Τέλος, για όσους αποφασίσουν να μπουν στον κόσμο των optomechanical διακοπτών, πολύ φοβάμαι ότι θα αναγκαστείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο αυτόν τον ένα συγκεκριμένο διακόπτη που υπάρχει, μιας και δεν υπάρχουν εναλλακτικές του Huntsman με διακόπτες τύπου Orange ή Yellow όπως τα υπόλοιπα μοντέλα. Ωστόσο, αυτό ίσως κάποια στιγμή να διορθωθεί και να δούμε περισσότερους τύπους τέτοιου διακόπτη. Τελικά όμως, τι είναι το Huntsman? Η αίσθηση που μου δίνει το Huntsman είναι ενός premium περιφερειακού που κυκλοφόρησε για λίγους και πρώτα απ' όλα αυτό φαίνεται στην τιμή του. Η έννοια του value for money δεν υφίσταται πάνω του, αλλά κινείται στην αντιπέρα όχθη για αυτούς που ψάχνουν το διαφορετικό. Πράγμα που βγάζει χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια, ομολογώ. Δεν φέρνει στα χέρια σου μια πρωτόγνωρη εμπειρία, ούτως ή άλλως υπάρχουν οικονομικότερα πληκτρολόγια της εταιρείας που κάνουν αντίστοιχα καλά τη δουλειά τους. Μπορεί να μην έχουν RGB περιμετρικά, αλλά προσφέρουν περισσότερα χαρακτηριστικά όπως τα USB pass-through που έλειπαν προς έκπληξή μου. Και θεωρώ πως για να χαρακτηρίσεις ένα περιφερειακό ως ναυαρχίδα θα έπρεπε να έχει όλα όσα μπορούν να σου προσφέρουν τα κατώτερα σε εισαγωγικά μοντέλα. Δεν αντιλέγω πως οι νέοι optomechanical διακόπτες προσφέρουν καλύτερη απόκριση, αλλά οι διαφορές όταν μιλάμε για χρόνους της τάξης του 1 millisecond είναι ανεπαίσθητες στην καθημερινότητα και αυτό είναι γεγονός. Αν είσαι gamer που φτάνει στο 99% της κατάταξης, με το Huntsman ίσως να αγγίξεις το 99,1-99,2%. Αν είσαι κακός gamer, θα παραμείνεις κακός 0,2%. Ωστόσο, νιώθω ότι το Huntsman κυκλοφόρησε για το κοινό που αναζητούσε αυτό το κάτι διαφορετικό που ξεχωρίζει από οτιδήποτε άλλο και δεν το βρίσκεις πουθενά αλλού. Για να γίνω κατανοητός, κανένας ιδιοκτήτης supercar δεν έλαβε υπόψη του τη χωρητικότητα του port bagage πριν αγοράσει το νέο του αυτοκίνητο. Αντίστοιχα, το Huntsman δεν ήρθε για να καλύψει όλες τις ανάγκες που μπορεί να έχει ο μέσος gamer στην καθημερινότητά του, αλλά εκείνες τις ανάγκες που έχει ένας gamer που διατίθεται να πληρώσει για να πάρει την απόλυτη επίδοση. Δεν είναι το απόλυτο προϊόν στην κατηγορία του και σίγουρα δεν κατασκευάστηκε με γνώμονα το value for money. Για την πλειοψηφία του κόσμου υπάρχουν άλλα πληκτρολόγια εκεί έξω, ειδικά σε αυτό το επίπεδο τιμής, που προσφέρουν στην ουσία περισσότερα από ότι το Huntsman, αλλά όχι τους optomechanical διακόπτες του. Το Huntsman ήρθε για λίγους που στο βωμό της καινοτομίας και της απόλυτης επίδοσης μπορούν να θυσιάσουν άλλα χαρακτηριστικά ώστε να ξεχωρίσουν. Και με αυτό το πληκτρολόγιο η Razer δείχνει το δρόμο προς το μέλλον. Μπορεί να μην είναι η πρώτη εταιρεία που υλοποιεί optomechanical διακόπτες, αλλά είναι η πρώτη mainstream εταιρεία που φέρνει αυτή την τεχνολογία σε μαζική παραγωγή με αυτό το επίπεδο ποιότητας. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορώ να το προτείνω για την πλειοψηφία του κόσμου. Δυστυχώς. Και με αυτό δεν εννοώ ότι πρόκειται για ένα κακό προϊόν, απλά πρόκειται για ένα προϊόν που θα σε φτάσει στα όρια σου, προσπαθώντας να κοστολογήσεις πόσα πολλά διατίθεσαι να θυσιάσεις και να δαπανίσεις για να ανέβεις αυτό το μικρό σκαλί στην κατάταξη. Κάθε τι καινοτόμο άλλωστε σε κάθε κατηγορία πάντοτε κόστιζε εκθετικά περισσότερο από τον ανταγωνισμό. Αν είναι το επόμενο σου πληκτρολόγιο, θα το ξέρεις ήδη. Δεν περιμένεις εμένα να σου το προτείνω. Είναι γεγονός όμως ότι ο δρόμος πλέον άνοιξε για να ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι. Καθένας με τον τρόπο του, καθένας με τη δική του καινοτομία. Όπως έκανε ο Jean-Michel Jarre στα παιδικά μου χρόνια. Και μένει η ιστορία, για μία ακόμη φορά, να επαναληφθεί. Είμαι ο Θοδωρής και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, να περνάτε καλά.